Κώστας λέει διάβολο, εγώ το λέω τους κατάλαβα. Το αυτό πρόσωπο. Ιωσήφ, Σύφη, ένα Σιφάκι. Έτοιμασαι. Δεν έρχεστε λοιπόν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, πατακού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκύνος και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ ας κακάς ημών. Αμήν. Γεννηθήκαμε και από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μέχρι την ώρα που θα φύγουμε, που την ξέρει ο Κύριος την ώρα αυτή, γιατί από καταβολής κόσμου μας έχει στο κομπιούτερ του μέσα, πότε θα έρθουμε, πότε θα... πόσο θα ζήσουμε και πότε θα φύγουμε. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά στο Θεό. Και βέβαια γνωστά είναι και σε εμάς. Κάποια στιγμή που δεν την ξέρουμε, για την οποία ο Κύριος λέγει ο Κύριος, ότι θα επιστεί, θα έρθει η ώρα αυτή ως κλέπτης εν νυχτή, σαν το απρόσμενο κλέφτη μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μία βαθιά τέτοια αντίληψη, πολύ βαθιά, ενώ γνώση της αντίληψης, με όλη τη σημασία της λέξεως, είχε και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Απόστολοι γενικά. Αλλά και όλοι οι Άγιοι που πέρασαν από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και πάντοτε μας λέει να έχετε στο νου σας αυτό που ψάλλουμε. Ιδού ο νηφίος έρχεται. Έρχεται. Και τους άλλουμε κιόλας. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Εν ονόματι Κυρίου. Οσανά ο εν της φύσης. Τον περιμένουμε. Είναι ο Υιός του ευλογητού. Είναι ο αδερφός μας. Και ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, σαν και εμάς, περίμενε ζωντανά, μάλιστα ο ίδιος, λέγει καθημερινά, πεθαίνουμε εμείς οι Απόστολοι και όλη την ημέρα. Γι' αυτό ήταν μια αλήθεια πέρα για πέρα. Αν φέρουμε μια σκηνή από τις φορές του Αποστόλου Παύλου στο μυαλό μας, που όταν βρέθηκε στα Λύστρα, μια πόλη της Μικράς Ασίας, και εκήρυξε, εκεί τον λιθογόνησαν έως θανάτου, μέχρι που νόμισαν ότι τελείωσε. Και τον άφησα. Τέτοιες σκηνές πραγματικότητας ζούσε κάθε μέρα ο Απόστολος Παύλος. Και επειδή είχε ζωντανή την παρουσία του Κυρίου, ότι να ο Κύριος είναι μαζί μου και ότι επίκειται, είναι μπροστά μου η ώρα και η στιγμή που θα φύγω, και να και τώρα είναι η στιγμή, έλεγε.
τελείωσε πια η επική ζωή μου. Αλλά έρχεται ο Κύριος και τάκ, την ώρα που εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι φεύγω, μου λέει, όχι, εδώ είμαι εγώ. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ναι, εδώ είμαι εγώ. Μια τέτοια νοοτροπία, άσχετα αν εμείς δεν διατρέχουμε τους μυρίους κινδύνους που διέτρεχε ο Απόστολος Παύλος, πρέπει και εμάς να μας διακατέχει και να βασιλεύει σε όλο μας το είναι. Πρέπει να λέμε ζωντανά και υπαρξιακά, υπαρκτά, να καταλαβαίνουμε, όπως λένε και οι πατέρες, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου. Κάτω από αυτή την οτροπία και σκέψη ακολουθεί ένας βίος μετρημένος και ως το δυνατό πιο συμμαζεμένος. Αφού θα φύγω σήμερα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι από εκείνο που γεννιέται, και το ξέρουμε πολύ καλά, μέχρι εκείνο που είναι 100 χρονών και παραπάνω, όλοι είμαστε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είμαστε. Γραμμάτιο. Εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά. Και επομένως πρέπει να έχουμε μια τέτοια ντροπία. Μην ξεχνάμε. Άσχετα αν κάνουμε δεν κάνουμε. Μπορεί, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο άνθρωπος από ένα δευτερόλεπτο μπορεί να στήσει στην κρίση του Θεού τη σωτηρία της ψυχής του. Από ένα δευτερόλεπτο. Ανάλογα το σκεπτικό που έχει τη στιγμή εκείνη. Γιατί κοίταξε λέει και οι δυο ήταν στο αμήν οι ληστές. Άλλο σκεπτικό ο ένας και άλλο σκεπτικό ο άλλος. Ένας του λέει κατέβα κάτω και άλλος του λέει σε παρακαλώ πάρε στον παράδεισο. Μόνο αυτό ήταν αρκετό. Ναι, αλλά ο ένας είχε τη συντριβή καρδίας που μπορεί σε αυτήν δεν σώνεται ο άνθρωπος. Η πανοτροπία, η νοοτροπία τέτοια. Η συντριβή καρδίας που είναι ο χρόνος. Αλλά σκεφτόμαστε ότι φεύγουμε σήμερα, αυτό το πνεύμα της ομιλίας που με αυτή θα ασχοληθούμε και σήμερα, το τρένο κάπου θα μας κατεβάσει. Και αυτό λοιπόν, ας ακούσουμε τι μας παραγγέλει ο Άγιος Απόστολος πάνω σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να βγει ο Κώς Αδάμ την πόρτα μόλις και να το μαζέψετε. Και να το μαζέψετε. Ο καθένας. Είπα, Κώστας Αδάμ. Και τον εαυτό μου έχω δει το δικαίωμα. Το σώμα όμως, όχι το πνεύμα. Να το μαζέψετε, είπα. Το σώμα, όχι το πνεύμα. Πώς θα μαζέψετε, δεν μαζέψετε αυτό. Αυτό είναι μάζευτο αυτό. Αυτό θα πάνε εδώ στο λόγο, από εκεί που αρχίζουν τα δύσκολα και μετά. Ναι, από εκεί που είπες προηγουμένως. Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει πάνω στο μεγάλο το θέμα, που πρέπει να είναι το α και το ω της καθημερινής μας ζωής. Καθημερινής ζωής. Είδαμε γάρ ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, ξέρουμε καλά ότι εάν το σπίτι που έχουμε εδώ στη γη, τη σκηνή που έχουμε και μένουμε μέσα, σκηνή είναι το σώμα μας, η επίγειος οικία του σκήνους, εάν η επίγεια κατοικία, η σκηνή δηλαδή της ψυχής, καταλυθεί, καταλαβαίνετε που μένω, διαλυθεί κατά έναν τρόπο, και όπως λέει ο παπάς την ώρα που μας βάζει μέσα, ότι διαλύεται εις τα εξών συνετέθη. Την ώρα που μας μέσα λέει, άντε τώρα, να διαλυθεί το σώμα στα στοιχεία από τα οποία έχει γίνει. Χώμα, νερό και τι άλλο έγινε. Τίποτα. Χώμα και νερό, μας περιπτώσει. Αυτή την πορεία ακολουθεί. Και αυτό μιλάει πως θα το σπάμε. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, οικοδομήν έχουμε. Εκ Θεού. Έχουμε άλλο
σπίτι από το Θεό. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, και έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, οικίαν άφθαρτον, αμίαντον, ασάλευτον, αιωνίαν. Αυτή είναι η οικία που έχει φτιάξει ο αιώνιος Θεός μας. Αχειροποίητο, αιώνιον εν της ουρανής. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε θνητοί στο σώμα 100%. Γιατί επιλέξαμε από μονάχοι μας τη φθορά. Και μαζί μας, μαζί με την επιλογή που κάναμε, δηλαδή να πεθάνουμε, βογγάει και η φύση. Βογγάει η φύση. Είτε λέγεται, όπως είπαμε προηγουμένως, κακοκαιρία με όλα τα μποφόρ που φέρνει από μονάχη της, είτε λέγεται καύσωνας θεσισμός, είτε αγκάθια που είπε προηγουμένως αδελφός από εδώ, ο ίδιος λόγος ισχύει. Να τα βγάλουμε τα αγκάθια, Κύριε, από το χωράφι, είπαν οι δούλοι, οι εργάτες. Όχι, άστα, θα έρθει η ώρα του θερισμού. Σε όλα τα στοιχεία που μας απειλούν, έρχεται η ώρα τους. Βογγάει η φύση και μαζί με τη φύση αναστενάζουμε κι εμείς. Και γάρ η πτήσης στενάζει, αναστενάζει, βγάζει βογγίτα και συνοδύνει και συν και πονάει μαζί συν με εμάς, μαζί μας. Γιατί είμαστε άλλωστε σωματικά κάτι από τη φύση παρεμένο. Και επομένως δεν μπορεί να πονάει η φύση και να μην πονάει εμείς. Είναι μαζί το ένα με το άλλο, δεν χωρίζει. Και λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι θα γίνει αυτό οπωσδήποτε. Είτε αμέσως μετά, είτε κάποια στιγμή που ο Κύριος γνωρίζει. Γι' αυτό το λόγο, λέγει, και εμείς στενάζουμε το οικητήριον το εξ ουρανών, επενδύσαστε υποθούντες. Πάμε και εμείς αγκαλιά με τη φύση, βγάζουμε αναστεναγμούς και έχουμε μεγάλη επιθυμία, επιποθούντες, να πετάξουμε τούτο το φόρεμα, αυτή την κατοικία, αυτή τη σκηνή, για να πάρουμε, να μας δώσει ο Κύριος αυτή τη σκηνή που φτιάξει ο Κύριος, που είναι μόνιμη, αιώνια και θάνατη. Εδώ βλέπουμε τον Άγιο Απόστολο. Δεν μπορώ εγώ να περάσω μέσα στα άδεια της ψυχής του, αλλά από αυτή τη λαχτάρα που βλέπουμε, από τις λέξεις που καταγράφει εδώ μέσα, στενάζουμε, βγάζουμε ένα στεναγμό με μία λαχτάρα, να φύγει από πάνω μας η σκηνή, η επίγεια. Να φύγει. Σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Λέμε ποτέ να μην φύγουμε. Όλες τι λέμε, ποτέ μην πεθάνουμε. Αλλά κάνουμε πέρα τον το θάνατο. Το θάνατο. Αλλά δεν θέλουμε που δεν γίνει. Κανένας δεν προσπαθεί να μην πεθάνει πνευματικά. Άρα λοιπόν, για να σταθούμε εκεί, θέλουμε να σταθούμε.
ανάμεσα στη λαχτάρα του Αγίου Αποστόλου και του κάθε Αποστόλου και στη δική μας προσωπικά επιθυμία για ζωή. Στη δική μας επιθυμία για ζωή. Θέλω να φύγω, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Επιθυμώ, αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Λέει, επιθυμώ να αναλυθεί το σώμα μου. Και αφού αναλυθεί το σώμα μου, στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται, να είμαι μαζί με τον Χριστό. Αυτή ήταν η επιθυμία του μόνιμη. Δεν ήταν επιθυμία κάποια στιγμή, όπως μπορεί να γεννηθεί τώρα σε εμάς που ακούμε τον Κύριο να μας μιλάει με το στόμα του Αποστόλου Παύλου, με τη γραφίδα. Μόνιμη, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό και κάθε φορά που τον πιάνανε και τον πήγαιναν για εκτέλεση, ευλογημένος ο ερχόμενος. Ήτανε υπέρ ικανοποιημένος να φύγει. Εγώ τα στίγματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν το σώμα τι μου βαστάζω. Εγώ βαστάω, λέει, στο σώμα μου επάνω όλες τις πληγές που είχε και ο Κύριος όταν έπασχε και σαυρώνονταν. Ποιος το είπε, μπορεί να το πει άλλο, μόνο πως τον πάω στο ήλιο. Τις κουβαλάω. Και όταν... Έλεγε συνήθως ότι το αποθανήν είναι κέρδος. Κέρδος. Δηλαδή το θεωρούσε το ύψιστο, το μέγιστο. Ναι. Αλλά αυτό επειδή ναι, μπορεί κέρδος. Αλλά, και πρόσθετε, το ζήν, το να ζω, για σας είναι κέρδος. Όταν φύγω εγώ θα χάσετε, όταν μείνω θα κερδίσετε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και Χριστό ζωντανό μέσα του. Γι' αυτό λοιπόν και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, το έλεγε από μέσα από τη βιωτή του. Από το είναι του, το ίδιο. Μιλούσε ο Κύριος ο ίδιος σε διάρκεια, περιπτώς. Εγώ όταν πια είχε πάρει το διαβατήριο ο Ιωσήφ, που είχε στα χέρια διαβατήριο, και πήγαινε να τελειώσει τη ζωή του στη Ρώμη, έγραφε στο Τιμόθεο, νομίζω, εγώ, παιδί μου Τιμόθεο, τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τελείωσα. Την πίστη, την τήρησα ακέραια. Τώρα πια, αυτό που μου χρωστάει δεν το δώσω. Θα είδε ποτέ άλλο. Ποτέ άλλο αυτό το πράγμα. Ό,τι μου χρωστάει θα μου το δώσει. Και όντως πήγε στη Ρώμη και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του Απόστολος Παύλος. Είχε λαχτάρα επομένως. Την ίδια λαχτάρα, που μιλήσει και άλλη φορά, για το πρόσωπο του Αγίου Λογκίνου. Αυτού που φύλαγε το Χριστό στο σταυρό από κάτω, για να μην το πάρει κανένας μαθητής του. Η φρουρά. Ναι, ήταν αρχηγός της φρουράς. Όταν είδε τα γενόμενα, είπαμε τότε, πότε το είπαμε, τι έκανε. Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Το παρατάει, πιστεύει στον Κύριο και έφυγε. Να μην αναφέρουμε το μέρος, πάει η φρουρά και τον βρίσκει χωρίς να γνωρίζει άλλη φρουρά, όχι η ίδια, ότι αυτός είναι, την περιπιέται αφάνταστα, την επί τρεις ημέρες, τελευταία ημέρα λέει εγώ είμαι ο Λογκίνος στη φρουρά, κάνει την αποκάλυψη. Εμείς δεν σε εκτελούμε. Τον άνθρωπο που μας έπλυνε τα πόδια, μας έβαλε τις ημέρες φιλοξενία, να τον εκτελέσουμε. Όχι, εσείς μου φέρατε, λέει, την πρόσκληση για τη Βασιλεία του Θεού και την πάρετε πίσω. Ακριβώς. Την πρόσκληση θεωρούσε πρόσκληση για τους γάμους του Χριστού στη Βασιλεία του. Και πράγματι δεν την πήραν πίσω, του πήραν το κεφάλι. Ακόμη ένα παράδειγμα, να δούμε τον τρόπο σκέψης των Αγίων αυτών των λόγων. Λέμε τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης, ο οποίος ξεκινάει από την Έφεσο, τη Σμύρνη, της Μικράς Ασίας, το λέει και η περίπτωση, τη Σμύρνη
δεμένος και συνοδευόμενος από τη φρουρά. Έρχονται μηνύματα. Μπορούμε να σε λυτρώσουμε. Να μην πες τα θηρία να σε φάνε. Λέει όμως, έχω μέσα μου νερό, ένα αθάνατο νερό που καίει και δεν με αφήνει. Θέλω να γίνω τροφή, να αμελέσουν τα θηρία. Και βέβαια, δεν απήθησαν οι μαθητές, στη γνώμη του πατέρα, εκείνος με λαχτάρα έγινε τροφή των θηρίων. Ο επίσκοπος Σμύρνης, γέρος 80 ετών, 86, 80 και 6 έτεση δουλεύω αυτό και ουδέποτε με ειδίκησε, λέει. 86 χρόνια δεν δουλεύω στον Κύριο, λέει, και δεν με αδίκησε. Θα με αδικήσει τώρα. Παρουσίασε, λέει, ακμή νιώτης στη θέληση και στο περπάτημα. Από ποια πόλη πέρασε, άρχισε μια επιστολή, οι οποίες υπάρχουν, οι επιστολές αυτές. Λαχτάρα αφάνταστη έδειξε, προκειμένου να παραδώσει το σκήνομά του, το φθαρτό, για να πάρει εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, το εξ ουρανού οικητήριον που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός. Αχόμενος. Και γαρ, όντες εν το σκήνι στενάζομεν, βαρούμενοι, ου θέλομεν εκδίσαστε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και μάλιστα, τώρα που βρισκόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στο σκήνομα το επίγειο, στην κατοικία αυτή που φοράμε, το σώμα δηλαδή, στενάζουμε σαν να πιεζόμαστε από κάποιο φορτίο, σαν να μας πιέζει κάποιο φορτίο μεγάλο, με αυτό που λέει στο εξάψαλο, πώς το λέει, Ευάγγελε, η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Κάτι να πιέσει δυνατά. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα. Λέει, γι' αυτό ου θέλουμε να εκδίσαστε. Αυτή η δύναμη που μας πιέζει, μας υποχρεώνει να μην θέλουμε να πετάξουμε από πάνω μας. Ποιο? Το επίγειο σκήνομα, το ανθρώπινο σώμα. Δεν μας αφήνει να πετάξουμε. Ποια δύναμη είναι αυτό, το είπα προηγουμένως, ποια δύναμη. Είναι η δύναμη της αμαρτίας. Είναι αυτή που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα με λύσει, ποιος από τα δεσμά που μου έχει δέσει η αμαρτία. Αυτή νιώθει ένα δυνατά, πολύ δυνατά την αμαρτία. Εμείς την έχουμε για χαπάκι, για καραμέλα που την πηλάμε κάθε μέρα και όλη την ημέρα. Συνήθεια. Ναι, δυστυχώς έχουμε χάσει τη σημασία. Το μέτρο. Τη σημασία εντελώς και δεν έχουμε μέτρο. Δεν έχουμε μέτρο. Δεν θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε το σκήνομα αυτό το επίγειο. Για να καταποθεί το θνητό υπό της ζωής. Όταν εμείς πετάξουμε αυτό από πάνω μας, θα έρθει, λέει, τότε η ζωή εκ του ουρανού, η άλλη κατοικία, και θα μας αλλάξει, θα μας κάνει γεμάτη πνευματική ζωή. Από ζωή αιώνια και θάνατη. Έχουμε λοιπόν θάρρος πάντοτε και γνωρίζουμε ότι όσο καιρό μένουμε στο σώμα, το λέω λίγο εξηγημένα εδώ πέρα, είμαστε ξενιτεμένοι από τον Κύριο. Όντως, λέει, όσο καιρό είμαστε εδώ στη γη, είμαστε στην ξενιτιά είμαστε. Εκεί είναι η πατρίδα μας και εμείς είμαστε εξορία του Άδαμ. Έτσι δεν είναι, έτσι θα ακούσουμε αύριο μεθαύριο, πότε είναι. Ή τα ακούσαμε, τα ακούσαμε. Όχι, μεθαύριο είναι η εξορία του Άδαμ. Λοιπόν, είμαστε στην εξορία μακριά από την πατρίδα μας. Γι' αυτό στους χαιρετισμούς θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τους χαιρετισμούς. Ξενωθώμεν του κόσμου, θα πει εκεί πέρα ένας από τους οίκους εκεί πέρα.
λέει, να γίνουμε ξένοι από τον κόσμο για να γίνουμε οικοί του Θεού. Και τώρα λέει να γίνουμε ξένοι από τον κόσμο, δεν να βγούμε, να πάρουμε τα όρη και τα βουνά, να βγούμε στην ερημιά, αλλά ο τρόπος της ζωής μας να είναι εντελώς διαφορετικός από εκείνο που ζει ο κόσμος. Ο κόσμος τώρα τις ημέρες αυτές μπαίνει τα τύμπανα, μασκαρεύεται, μεθάει, μετάει, κάνει, η δική μας βιωτή πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Όχι όπως ζει ο κόσμος. Όχι όπως ζει ο κόσμος. Όχι να ζούμε στα ιδρωτικά έθιμα που γκρέμισαν οι Απόστολοι. Πέρα για πέρα. Λοιπόν, να γνωρίζουμε, λέει, ότι όταν βρισκόμαστε μέσα στο σώμα μας, μέσα στο σώμα μας και εκτελούμε τα έργα της σαρκός, εκτελούμε τα έργα της σαρκός, λέει, παν το εν το κόσμο, λέει ο Κύριος, επιθυμία των οφθαλμών, λέει, σε ένα σημείο, αλαζονία του βίου, πορνεία, μοιχεία κλπ. Αυτά είναι τα εν το κόσμο, αυτά που ζει ο κόσμος. Όταν ζούμε λοιπόν στο σώμα με αυτά, είμαστε ξενιτεμένοι από τον Κύριο. Κάποιος είπε, εσύ ο Αγιώτερος προηγουμένως, ή εσύ το είπες, κάποιος το είπε τους δύο, ότι ζούμε σαν εκείνο που ζούσε γύρω από το φέρετρο εκείνο που ζήτησε ο νέος να πάει να τον κυδεύσει από τον Κύριο. Και λέει, ας τους νεκρούς να τον θάψουν εκείνο που έχει πεθάνει. Έτσι ζούμε. Το λέει εκείνος που υπάρχουν πεθαμένοι, παρότι έχουν στο σώμα του ζωή ακόμη, ο Κύριος έλεγε κυριολεκτών. Δηλαδή με την απόλυτη μας λέξη ότι ήταν πεθαμένοι αυτοί και τι δεν ζούσε για τον Κύριο. Εδώ λοιπόν έχουμε, ζούμε στο σώμα μας, εκτελούμε τα έργα της σαρκός, τότε εκδημούμε από τον Κύριο. Είμαστε μακριά από εκείνο το δήμο που έχει φτιάξει ο Κύριος. Είναι ο Κύριος δήμαρχος. Αφεντικός στο δήμο το δικό του. Όταν εμείς ζούμε τα θελήματά μας, είμαστε μακριά από τον άρχοντα του Δήμου, των Αγίων, των Αγέρων κλπ. Και στην εξωρία του Αδάμ βρισκόμαστε. Από τον Δημιουργό που σε έφτιαξε, είσαι πολύ μακριά. Είμαστε πολύ, είμαστε πάρα πολύ, πολύ μακριά. Λοιπόν, και λέγει όμως, θαρούντες δε ευδοκούμεν μάλλον, θαρούντες δε ευδοκούμεν μάλλον, εκδημήσε εκ του σώματος και ενδημήσε προς Κύριον. Έχουμε, λέει, θάρρος, ελπίδα, και μάλιστα ελπίδα με όλη την αισιοδοξία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και σαν πρίκα τον ουρανό, ότι περισσότερο έχουμε τη χαρά να φύγουμε από τον κόσμο, εκδημήσε εκ του σώματος, να φύγουμε από το σώμα και να ενδημήσουμε και να πάμε εκεί που είναι ο Κύριος, στο δήμο το δικό του, στο δήμο του ουρανού. Όμως, επειδή αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε ζώντες επί της γης και κουβαλάμε το ανθρώπινο σώμα με τις αδυναμίες του, το βλέπει ο καθένας στον εαυτό του, αλλά και απ' την άλλη φροντίζουμε όσο να είναι, φροντίζουμε όσο να είναι, να ζήσουμε και να γευθούμε λίγο το θέλημά του, λίγο το θέλημά του, και δεν μας αφήνει ο Κύριος, μα φροντίζει να γλυκαινόμαστε έστω και με την ακοή από αυτά που ακούμε εδώ πέρα, έστω και αυτό είναι κάτι, είναι και αυτό δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Μας κάνει να συνεργόμαστε τουλάχιστον ο λόγος του Κυρίου. Λέγει λοιπόν, ας προσπαθούμε με κάθε φιλοτιμία, είτε βρισκόμαστε μέσα στο σώμα αυτό το φθαρτό,
και βρισκόμαστε στο Δήμο της Γης. Εδώ, τώρα, πάνω στη Γη. Είτε αποδνίσκουμε, είτε έρχεται η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και αναχωρούμε από το σώμα, φροντίζουμε να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Η φροντίδα μας να είναι πάντοτε, είτε έτσι είτε αλλιώς, με αυτόν να τα έχουμε καλά. Είναι συμφέρον μας. Είναι συμφέρον μας. Διαφορετικά θα μας είχε βάλει τα μάτια της τρένας, δεν μας είχε βάλει το κεφάλι. Πάνω ψηλά, ε. Πάνω ψηλά, τα μάτια είναι ψηλά, βεβαίως ψηλά. Άλλωστε, το έχουμε πει και άλλη φορά. Άσχετα τώρα να μην τα χρησιμοποιήσουμε για να βλέπουμε απάνω και τα μικρά. Λέει η λέξη σε Ευάγγελε, άνθρωπος σημαίνει, μια και εσύ το έθιξες τώρα, άνθρωπος, άλλο, πάνω, θρό, σκι, τρέχει, τρέχει προς τα πάνω, δεν είναι προς τα κάτω, άνθρωπος σημαίνει, άνω, θρόσκο, τρέχω, πάνω. Οι παππούδες μας είχαν έρθει. Λεξιλόγια και πραγματικότητα στην Σοφία που λες. Πολύ, μα είναι πραγματικότητα. Άνω θρόσκο, πάνω προ τα πάνω, τρέχω. Δεν είμαι αδύσο, τρέχω προ τα πάνω. Και εμεί τι κάνουμε, το κοιτάμε κάτω. Φροντίζουμε λοιπόν, και αυτή είναι η φροντίδα μας. Όσο είμαστε εδώ, να λέμε στον Κύριο, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Και αν φύγουμε, τότε θα είμαστε μέσα στο θέλημά του 100%. 100%! Γιατί οι άγγελοι είναι υπηρετικά πνεύματα του Θεού. Υπηρετικά πνεύματα του Θεού. Και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά εκτελούν το άγιο θέλημά του. Ομοία και οι άγιοι, ομοία και οι προφήτες, ομοία και οι όσοι και όλοι όσοι αποτελούν το δήμα του ουρανού του Κυρίου μας. Όλοι αυτοί ζουν μέσα στη χαρά του Παραδείσου, στη χαρά του Παραδείσου, που είναι μια πραγματικότητα και μου έλεγε, είχα συζήτηση μέρα χτες, αλλά το έχω και σαν συλλογισμό στο μυαλό μου. Λέω, διάθεσε στο νου σου δίλημα, εσύ που έχεις κάποια εμβολία, εσύ, ποιος εσύ που έχεις κάποια εμβολία, θες το δίλημα. Εσύ αρνείσαι, εγώ δέχομαι την παρουσία του Κυρίου στον παράδεισό του. Εάν φύγουμε συλλογισμός και δεν υπάρχει και φύγουμε και δύο, εγώ δεν θα χάσω και τίποτα. Δεν υπάρχει. Εάν όμως υπάρχει, εσύ θα σημειωθείς, εγώ θα ωφεληθώ, θα κερδίσω. Και ο κερδισμένος είναι εκείνος, έστω και με τη λογική να το πάρει, να πιστεύει ότι ζει ο Κύριος και περιμένει να τον πληρώσει. Αυτή είναι άλλωστε, δεν κάνει και από εδώ. Εκείνος που πιστεύει, έχει την απόλυτη υπεποίθηση του ότι δίνει ο Κύριος και την βιώνει εσωτερικά, χωρίς να έχει καμιά απόλυτη αντίρρηση για τα από εδώ και πέρα, από εκεί και πέρα. Είναι οι πραγματικότητες. Και εδώ είναι οι σκιές. Υπάρχει και ο άγραφος νόμος της συνειδήσεως που πολύ εύστοχα το είπε, συμφωνώ απόλυτα, ότι ο άνθρωπος όταν κάνει το καλό το αισθάνεται διαφορετικά. Πάλι αντίστροφα, όταν κάνει το καλό πάλι ελέγχεται από τη συνείδηση. Αυτός είναι ο άγραφος νόμος του Κυρίου, η συνείδηση. Αυτός θα σας. Όπως είπε και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, ας πούμε, το δεύτερο. Η δεύτερη παρουσία. Ευλογημένη Πατρός μου. Αυτό το πράγμα, όταν ο άνθρωπος, ο λογικά σκεπτόμενος, το φέρει στο μυαλό του, πρέπει να συγκλονίζεται. Διότι από την τελική κρίση και μετά, όσοι αξιωθούν να ακούσουν αυτή τη λέξη, θα είναι εισάξιοι μετά με τους αγγέλους και τους αγγέλους και δεν θα έχουν τίποτα άλλο από το να δοξιάζουν τον Θεό. Ως άγγελοι δεν μπορούν να δουλεύουν. Αλλά οι υπόλοιποι, έπρεπε να έλεγε στο αγαπητό αδερφό, ας πούμε, τι θα ακούσουν. Και αυτό που θα ακούσουν θα είναι μία διαπάντως. Δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που διάβασα μια και. Το δεύτερο από μου η κατηραμένη. Δεν έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή αυτό το πράγμα.
μου κάνει εντύπωση, μια και το έπεσα το πράγμα, γιατί διάβαζα το εξής. Συγκλονίζεται ο άνθρωπος. Διάβαζα το εξής, Ιωσήφ. Η Εκκλησία τώρα, κατά τη δική μας, πάντα μιλάμε κρίση, πεθαίνει ο ένας κίνης, τη Ιερός Εγκληματίας, πεθαίνει και ένας Άγιος. Κάνει και έτους δύο μνημόσια η Εκκλησία. Δεν το αρνείται εκείνο το πράγμα η Εκκλησία, σε καμιά περίπτωση. Και λέει ένας Ρώσος Άγιος Λουκάς, που το έχει διαβάσει όπως εσύ, μου κάνει εντύπωση, εκεί το έχω διαβάσει. Όποιος θέλει να μάθει στα κηρύγματά του. Τη διαστή επιστήμη και αγιασμός, αξίζει να το διαβάσει αυτό το βιβλίο. Τον Άγιο Λουκά, γιατρός. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Λουκάς ένα από τα κηρύγματά του μέσα, περί αθανασίας της ψυχής, ότι η Εκκλησία τελεί το μνημόσυνο. Γιατί μέχρι να γίνει η τελική κρίση, βελτιώνει τη θέση του αμαρτωλού στην κόλαση μέσα. Στην κόλαση μέσα. Μπορεί να μην σωθεί, αλλά επέρχεται βελτίωση. Ανακουφίζεται. Ναι, αλλά δέχεται ανέσεις. Μια υπενθύμηση γίνεται. Όχι, βοηθάει προσευχή. Και γίνεται βελτίωση του. Να τον βγάλει από την κόλαση, δεν το διάβασα να το λέει, αλλά λέει ότι γίνεται βελτίωση του. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αλλάξει θέση. Γι' αυτό λέει, ας πούμε. Με το άδειο. Ναι. Ναι, αυτό το λέει μετά την τελική κρίση. Και αυτό το διάβασα. Αυτό το λέει για μετά την τελική κρίση. Αυτό είναι το. Όχι, το, πρόσεξε το. Πόσο φορές το φέρω στο μυαλό μου συγκλονιστικά. Όταν γίνει η τελική κρίση και μετά για δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Ούτε στη μετά. Τώρα το βοηθά με την προσευχή των μνημόσυνων των άλλων. Μετά δεν το βοηθά. Με τίποτα. Σίγουρα. Λοιπόν. Και βέβαια παίρνει ένα πανό. Ο Απόστολος τα λέγαμε, πανό, και γράφει επάνω, και γράφει επάνω. Όλοι εμείς, οι ζώντες, αλλά και εκείνοι που φύγει, δι φανερωθήνε, πρέπει να φανερωθούμε, έμπροστα του βήματος του Χριστού. Μπροστά στο βήμα του Χριστού. Γιατί να φανερωθούμε, γιατί να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του, το είπε προχθές στην κρίση. Είναι ακομίσιτε έκαστος, τα δια του σώματος αέπραξε, για να κουβαλήσει ο καθένας όσα έπραξε με το σώμα του εδώ στη γη. Είτε αγαθόν, είτε κακόν. Καλό έκανες, καλό, θα βρεις. Κακό έκανες, κακό θα βρεις. Και αυτό κατά την Αποκάλυψη είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γιατί θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής όταν θα λυπήσει ο Θεός Άγγελος. Βεβαίως. Όποιος έχει γραφτεί μέσα έχει καλός, όποιος δεν έχει γραφτεί. Γράψε το λες το βιβλίο της ζωής. Αλλά θέλω εδώ να σταθώ λίγο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άραγε, αφού θα παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού, στο βήμα του Χριστού, έτσι, όλοι θα παρουσιαστούμε και εκείνοι που δια του σώματος έπραξαν το κακό και εκείνοι που έκαναν το καλό μαζί, όλοι θα δούνε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχετε υπόψη σας. Κοίταξε, μην γεγονός ότι... Άμα πάμε και θα το δούμε. Το δεύτερο από εμού η κατηραμένη σε ποιος απευθύνεται. Δεν θα πρέπει να πάει τότε. Οι μετανοούντες θα έχουν το θάρρος να πάρουν σαν στον. Και αυτό και μόνο είναι αλήθεια. Όσοι ζουν με μετανία και έπραξαν δια του σώματος το καλό, ακριβώς. Δι φανερωθήνε. Αυτοί θα φανερωθούν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τι ονομάζουμε Παράδεισο. Την Αγία Τριάδα. Την παρουσία του Κυρίου. Με την παρουσία του Κυρίου. Αν δουν τον Κύριο, δεν είναι τον Παράδεισο. Αυτό θα γαληνεύει μακαριότητα εκεί πέρα και ευτυχία μόνιμη. Ναι, μιλάμε, αλλά προσέξτε. Δεν πρόκειται να δουν Παράδεισο. Ή να δουν τον Παράδεισο του Κυρίου για Μαρτωλή. Το δεύτερο καταραμένο, όπως προηγουμένως, επειδή το βιώνουν εδώ, φεύγοντας θα τα ακούσουνε. Δεύτερη καταραμένη από το μέσα του κακό που έχουνε μπρος κατευθείαν για εκεί.
Αυτή είναι η προτροπή που λέει το Ευαγγέλιο. Όχι να δουν το πρόσωπο του Κυρίου, της Πεθύρας πηγαίνετε. Αυτή είναι μια ανθρώπινη έκφραση. Για να καταλάβει ο άλλος ότι θα πάει εκεί πέρα. Γιατί δεν θα ακούσει τη φωνή του Κυρίου, αν ακούσει τη φωνή του Κυρίου, θα ακούσει τον Πάρα στον ίδιο. Ναι. Θα πάει κατευθείαν στην κόλαση. Το σιτήριο κατευθείαν το Ευαγγέλιο. Δεν έχει κάνει και μεσάδο. Να στρίψουν το τιμόνι. Όχι, δεν έχει. Γιατί έτσι και πούμε είμαστε και αυτοί και εμείς στο παράδεισο, λέει θα βάλει στα δεξιά. Τη φωνή των έργων σου. Αυτή είναι η φωνή. Αυτή είναι το δεύτερο, η καταραμένη. Ναι. Όχι, πορεύεστε, δεν είναι δεύτερο. Πορεύεστε απ' εμού. Εδώ λέει ελάτε και λέει πορεύεστε. Ναι. Άρα δεν είναι στο ελάτε, είναι στο πηγαίνετε. Απ' εμού. Και είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Η φωνή που υπάρχει του Κυρίου εδώ, που τώρα την στραγγαλίζουμε και κάνουμε ό,τι μας αρέσει, τότε πια δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει ο διάβολος στην Ελλάδα. Γιατί πάρουν τα τελώνια πες προηγουμένως. Τώρα προηγουμένως βγαίνει η ψυχή και παραλαμβάνουν τα τελώνια. Και εκεί είναι δικός μας. Εκεί είναι το εκατεραμένοι. Σαρπάζονται και σαρπάνε εκεί που χωρίς καμιά επιστροφή εκεί που θέλουν. Έχει μια συγκλονιστική εικόνα κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Που όποιες φορές την εμβλέπω δεν χρειάζεται να δω τίποτα άλλο. Και στην κλίμακα το που ανεβαίνουν, τι λέει, με το γάζο, από εδώ εσύ είσαι. Πού πάνε να ανέβουν, όλοι θα ανέβουν να φτάνει. Όταν τη βλέπει κάποιος μια φορά την ημέρα αυτήν την εικόνα φτάνει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βέβαια να την καταλαβαίνει, έτσι, όχι να ανοίγουμε και να κλείνουμε το βιβλίο, να τη δει λίγο κατά την ημέρα και να την κλείνει. Και να την βάζει εκεί, φτάνει. Ξεκινήσαμε. Και είπαμε, όταν ξεκινήσαμε, ο τρόπος της ζωής μας είναι εκείνος που θα μας φέρει σε αυτή την πραγματικότητα που λέτε τώρα εσείς. Δηλαδή, τι, ζούμε την παρουσία του Κυρίου μας όλη την ημέρα και το είπα και την περασμένη φορά, το προλάβω και τώρα. Δεν μας εμποδίζει τίποτα απολύτως από το να έχουμε συναναστροφή με τον Κύριο. Συναναστροφή. Μακάριος ανήρ, όσο και πορεύθη εμβουλία σε βόνη. Ευτυχισμένος λέει ο άνθρωπος που δεν πάει να σταθεί μαζί με τους αμαρτωλούς. Και συμπληρώνει, και συμπληρώνει. Δεν φτάνει μόνο να μην πας με αυτούς. Λέει, έκλεινον από κακού, φύγε μακριά από το κακό, και πίσω αγαθών και κάνε το καλό. Μα χωρίς ακακία, όταν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί στη ζωή του, ας πούμε, με την καλή πρόθεση, διότι η καλή πρόθεση και το ταπεινό φρόνημα οδηγεί στην ακακία. Ας πούμε, ο άνθρωπος, άμα δεν είναι άκαπος, γιατί ο Κύριος έπιασε το πιτσιρίκο και τον έβαλε στη μέση. Και είπε ότι αν δεν γίνεται στο φρόνημα, σαν και το πιτσιρίκο. Το πιτσιρίκι τι είναι, άκακο είναι. Δηλαδή, αυτό που έχει το πιτσιρίκι και έχουμε εμείς οι μεγάλοι, τι είναι. Εμείς έχουμε την εκδίκηση. Δεν ήμουν αυτό. Πέρασε κάποιος από δίπλα με το αυτοκίνητο και. Το σκέφτηκες αυτό και το άλλο. Η ακακία οδηγεί στη σωτηρία. Αυτή τη γνώμη είχα και εγώ, που λες εσύ, είναι ας πούμε η μισή σωστή αυτή η αλήθεια. Το παιδί έχει την αγαθότητα, την ακακία που λες, αλλά έχει και την απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του πατέρα. Ποιος τον έχει, το πατέρας δεν έχει στα χέρια όσο είναι μικρό, λέει, ο μπαμπάς μου με κρατάει στα χέρια, λέει, στην πρόνοια του 100% του πατέρα. Όλα τα μικρά παιδιά. Έχεις μάνα. Και τον δύο. Νιώθει σιγουριά στην καρδιά του πατέρα. Μα προηγουμένως, ποιες φορές βρίσκεται να βρίσκεται τον πατέρα, έχει τον πατέρα, έχει την μητέρα, βρίσκεται τη μητέρα προστάσια. Προηγουμένως που ανέφερε στους Άγιους Πατέρες που τότε άλλο να το συζητάμε και άλλο να ζει στην εποχή εκείνη που όταν ομολογούσε Χριστός παίρνει το κεφάλι, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Έπρεπε να ήταν επίσης ο ακλόνητη. Είχαν τέτοια πίστη οι Άγιοι Πατέρες. Αυτή ήταν η πίστη, η αγάπη προς τον Θεό, ας πούμε, που μας λείπει εμάς σήμερα. Από τη στιγμή που διαβάζω και πιστεύοντας αυτά. Όταν λέμε πίστη, κατευθείαν στο μαρτύριο. Πίστη, κατευθείαν. Διαβάζοντας τώρα ορισμένα βιβλία και λέει. Τι μαρτύρησαν αυτοί οι άνθρωποι. Μα ήταν σαν και εμάς άνθρωποι και αυτοί. Αλλά πίστευαν. Και σε τι πήγαν κόντρα. Σε χιλιάδες ιδωλάτρα. Και δεν τρεπόντουσαν να το λέμε. Εδώ περάμε εμείς από μια εκκλησία και τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Θέλω λοιπόν. Θα μας πούνε κάτι σε έλμεν.
Μπορεί μακάρι να μας πούνε κάθε μέρος και μακάρι να σωθούμε εμείς. Μπορεί να με λένε εμένα κάθε μέρα, κάθε μέρο και να σωθώ εγώ και. Σου βάλω στεφάνι. Και έλεγε και ένας γέροντας, γιατί η αγάπη δεν έχει όρια. Ένας γέροντας έλεγε, εσείς παιδιά μου να πάτε στο παράδεισο και εγώ να καώ. Λοιπόν. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, του λέει ο αδερφός και του διακόπτη, ας πούμε. Μπορείτε να σωθείτε εσείς οι πατριώτες μου και να καώ εγώ. Ναι, αυτό είναι αγάπη, αυτή είναι προσφορά, αυτή είναι θυσία. Γιατί ο άνθρωπος και ο Θεός βλέπει την πρόθεση. Τι έχεις μέσα σου. Η καρδιά σου. Βέβαια. Το σκεπτικό σου. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, όμως, κάθε τι που πράττουμε, το κάνουμε με ειλικρίνεια και χωρίς ιδιοτέλεια και συμφεροντολογία. Και είτε καταντήσαμε εις τρέλα, είτε μας είπανε τρελούς, εμείς μωροί διά Χριστόν. Δεν λέει καπαλού. Α, λέει. Εμείς λέει χαρακτηριστήκαμε μωροί, τρελοί για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Είτε λοιπόν καταντήσαμε εις τρέλα, πράττουμε τούτο προς δόξα Θεού. Αυτό το κάνουμε ευχάριστα για τη δόξα του Θεού. Διότι αποβλέπουμε στο να μην μειωθεί το αξίωμα του Αποστόλου και να εμποδιστεί η πρόοδος του Ευαγγελίου. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Είτε μέτρια και ταπεινά λέμε, τα λέμε για τη δική, για τη δική σας ωφέλεια. Είτε λοιπόν κακοχαρακτηριζόμαστε, είτε μας επελούνε, εμείς δεχόμαστε αυτό, ότι αυτά γίνονται για δική σας πρόοδο και δόξα του Θεού. Είναι πραγματικότητα ότι είχε ακούσει και ο Απόστολος Παύλος ότι είναι τρελός. Και αυτός και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Γιατί υπόθηκε προηγουμένως. Μας λένε καθυστερημένους, είπες. Τη βλέπεις τη φωνή αυτή από τα αποστολικά χρόνια. Δεν είναι τωρινό αυτό που λες ο Σύφτωρας. Από τότε αυτή. Αν σήμερα ή οποιοδήποτε αδελφός βάλει σαν στόχο στη ζωή του να μην είναι φιλάργυρος και πλεονέκτης, δεν θα τον περάσουν για έναν ισόρροπο οι υπόλοιποι. Είναι, είναι ισόρροπος. Δηλαδή είναι μακριά η εποχή εκείνη με τη σημερινή. Δεν αλλάζει. Αν θέλεις να είσαι στον δρόμο του Θεού. Δεν αλλάζει. Όταν δεν είσαι φιλάργυρος, γιατί η μητέρα όλο το κακό είναι η φιλαργυρία και η πλεονεξία. Αυτό καταφέραν οι Άγιοι Πατέρες το πρώτο σκαλοπάτι να. Δηλαδή είναι σαν να είναι το καράβι να ξεκινήσει και είναι δεμένο με το τελευταίο παλαμάρι. Κόψαν οι γέροντάδες όλοι με τη βοήθεια του Θεού το τελευταίο παραμάρι και έφυγε το καράβι και άρχισε να ανεβαίνει την άσκηση. Διότι δεν ήταν πλεονέκτης, γιατί πήγε και ο νεαρός εκεί στον Κύριο και του είπε τι να κάνω για να σωθώ. Αλλά μόλις το πήγε την περιουσία πουλα, να τα πίσω. Γιατί πού πήγε ο κατάρατος, δεν πήγε τον Κύριο πρώτα, πού πήγε. Ναι. Πρώτα σε αυτόν πήγε. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε με τον απόδειο εδώ και με τον απόδειο πάνω. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν φτάνει το βήμα. Και για να τελειώνουμε. Δεν φτάνει, αλλά ούτε ώρα σε θέλει ούτε ο άλλος. Και για να τελειώνουμε. Να έχουμε υπόψη μας και πλήρω το θέμα. Επειδή είμαστε γνώστες με όλη τη σημασία της λέξεως, της αδυναμίας μας, με κεφαλαία γράμματα, για να μην μας εξαπατάει ο διάβολος, ότι δεν κάνουμε τίποτα, άρα δεν μπαίνουμε στον παράδεισο, ας ακούσουμε τι μας λέει ο Απόστολος. Για να του κλείσουμε την πόρτα μια για πάντα, ότι εμείς είμαστε για τον παράδεισο. Όποιοι και αν είμαστε, αρκεί να καλοκαταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα τίποτα και άχρηστοι. Να ακούσουμε τι μας λέει. Ακριβώς από το ίδιο κεφάλαιο είναι, ή το επόμενο παρακάτω. Ο Κύριος στέκει. Άλλωστε μας έχει το δώσει το δείγμα την προηγούμενη Κυριακή.
Τον περίμενε τον άσωτο. Τον περίμενε. Καλό στο παιδί μου, του είπε. Του το είπε. Του το είπε, γιατί το είπε. Τον αγκάλιασε, γιατί τον περίμενε. Και λέγει λοιπόν εδώ. Καιρό δεκτό επίκουσά σου. Άκουσε παιδί μου για μένα τη στιγμή που καταλαβαίνεις εσύ ότι είσαι αμαρτωλός, είναι καιρό σε πρόσδεκτο, σε περιμένω. Καιρό δεκτό σε υπακούω. Σου λέω ναι, έλα όποια στιγμή και μου το πεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να πεις αμάρτησα μία ζωή, δεν με κάνει δεκτό. Ένα δευτερόλεπτο λέει ο Παΐσιος, σε κάνει τέλειο άνδρα Ιησού Χριστού. Καιρό δεκτό επίκουσά σου. Σε ακούω και εν ημέρα σωτηρίας και την ημέρα που είναι για να σωθείς, εβοήθησάς. Εγώ θα σε βοηθήσω. Την ημέρα που εσύ δεν περιμένεις. Αρκεί όμως να είσαι εμπισμένος ότι εγώ θα σε σώσω. Και προχωράει. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Να τόσο ο καιρός. Αυτός είναι ο καιρός. Δέξου τώρα και το δέχομαι και εγώ. Ο πατέρας σου. Και ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν κλείνουμε στην πόρτα του διαβόλου και το λέμε. Αφού ο Κύριος μας είναι τόσο πολύ έσπρος και μας λέει κάθε στιγμή είναι στιγμή που σε δέχομαι. Λοιπόν και εμείς του λέμε μπορεί να μαρτάνουμε, αλλά τη στιγμή που θα μας δεχτεί τη ξέρει εκείνος και εμείς του πούμε είμαστε και θα μας σώσει. Έστω κάθε δευτερόλεπτο την ημέρα να πούμε. Τελείωσε. Είπε ο άσωτος, λέει η παραβολή, ότι ήρθε σε αυτόν ο άσωτος. Δηλαδή το ήρθε σε αυτόν μπορεί να το πει οσδήποτε από εμάς. Και για κάθε εποχή. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο να καταλάβει την αμαρτωλότητά του. Διότι λέει τα πατερικά κείμενα ότι ο άνθρωπος δεν σώνεται μόνο από τα έργα του, αλλά από τη φιλανθρωπία και από το αίμα που έχει επάνω στο σταυρό, ο Κύριος σώνεται. Και με τα έργα του βέβαια. Αλλά τι είπε ο άσωτος. Ήρθε στο εαυτό και είπε, κατάλαβε την αμαρτωλότητά του. Αλλά εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έρχεται ο τρισκατάρατος και λέει ότι ο Θεός με αυτά που έχει κάνει δεν σε δέχεται. Είναι δάχτυλο, είναι τρικλοποδιά του πονηρού. Να σε αφήνει μακριά από την εξομολόγηση, ας πούμε. Όχι, ζούμε στο δεύτερο. Συντριβή καρδία. Διότι ξέρει ο τρισκατάρατο ότι όταν με τη συντριβή καρδία ο άνθρωπο. Συγχωρείτε. Μου είπε ότι πραγματικά μην πιστέψουμε ότι εμεί είμαστε καταδικασμένοι. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό έχει ο κύριο εδώ πέρα. Όχι. Νιώθουμε τι αμαρτίε μα και συνεχίζουμε να κάνουμε τι αμαρτίε μα. Ας πούμε ότι θα κάνω ένα γκαμπιά σύνταρα, γιατί εγώ να κάνω αυτό. Αυτό που είπα άσοντος, ερθόνισε αυτό. Αυτό είναι διάβολος, τι άρρωστα είναι να πούμε ότι δεν σε ονόμαστε. Κατάλαβε. Δεν σε ονόμαστε. Και κάνουν προγράμματα χωρίς ξέρουμε αν κοινάει στην ημέρα ζούμε. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησου μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησου μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησου μας. Πάτερ ημών και μη σου κανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των Αγίου σου, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλές ημών, και μη σε ενέργηση ημάς του σειρασμού, αλλά λύσει ημάς από το πονηρό. Διευκόμα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε ο Χριστός σου εμάς. Αμήν. Πότε θα το μας σκεπάζει. Την Δευτέρα θα... Τι δεν θυμάζεται. Πες μου το πόλιο λίγο. Καλά, αυτό. Τι πω, δεν θα μας το λέω. Οκτώ είμαι. Πότε μαζί μας. Ναι, να μην το λέγει το Θεό. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός.